Ολυμπιακού σε συνέχεια της περσινής σεζόν. Γιώτα Κεφάλα, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για το back-to-back πρωτάθλημα. Υψηλή παλμή, ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Έδωσε και εσύ πάρα πολλές μάχες στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα γενικό σχόλιο για αυτό το πρωτάθλημα και για το πώς βίωσες εσύ το σημερινό τελικό από το γήπεδο. Το γενικό σχόλιο, ναι. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Προσπαθήσαμε να μπούμε από την αρχή έτσι σκληρά και δυνατά, να δείξουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει όλο το χρόνο. Κάθε μια κοπέλα να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Θεωρώ ότι και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο λίγο παραπάνω, γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι το αξίζουμε και ότι είμαστε αποφασισμένες να πάρουμε ξανά το κύπελλο, τα καταφέραμε μια χαρά. Αυτή η χρονιά νομίζω ότι μας άξισε να το πάρουμε πάλι, γιατί μαζευτήκαμε δυνατά και τα περσινά κορίτσια με κάποιες προσθήκες. Ο coach μας προσπάθησε πάρα πολύ από την αρχή της χρονιάς να μας δουλέψει. Έχουμε λίγα παιχνίδια, οπότε μας είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις ομάδες που ναι, μεν είναι πιο μικρές, αλλά έχουν πάρα πολλά παιχνίδια όλη τη χρονιά. Διαχειρίζονται πιο εύκολα την ένταση, ας πούμε, του παιχνιδιού. Εμείς ερχόμαστε λίγο προετοίμαστε στο Final Four, αλλά με την ψυχή, την εμπειρία, την αποφασιστικότητά μας, νομίζω ότι δείξαμε ότι αξίζαμε για δεύτερη φορά την κούπα. Διοίκηση, Κώστας Πιπέρογλου, Μανώλης Ρούσος, Τσιγόνιας, Βαγγέλης Μουρογιάννης, Θοδωρής Καζακίδης, κόσμος εσείς. Λοιπόν, διοίκηση, πρώτα απ' όλα, Κώστας Πιπέρογλου, Μανώλης Ρούσος και Τσιγόνιας Αλέξανδρος, που είναι η πιο κοντά μας από τη διοίκηση, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει τύχει στον μπασκετικό, τουλάχιστον μαρψαϊκό. Δίνεται πλέον η πρέπουσα σημασία στο άθλημα. Είναι μεγάλος ο ρόλος τους σε αυτό που έχουμε πετύχει εμείς και στην περσινή κούπα και στη φετινή. Και αν, ας πούμε, εμείς βάζουμε λίγο το λιθαράκι μας με αυτή την κούπα και την περσινή και έρχονται νέα παιδιά στην ομάδα, ένα 95% το στηρίζει αυτό η διοίκηση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έχουν αγκαλιάσει και μας στηρίζουν καθημερινά στις προπονήσεις, πόσο μάλλον στους αγώνες. Coach Βαγγέλης Μουρογιάννης, όσο χρονών είμαι εγώ, τόσα χρόνια είναι μέρος αυτού του σωματείου. Είναι η αρχή του μπασκετικού, ας πούμε, κομματιού στην Πάρο. Είναι πόσα, 26 χρόνια, 27 ο coach. Δεν έχω λόγια. Είναι ο ορισμός του εφ' αγωνίζεστε. Δεν σε αφήνει ποτέ να ξεφύγεις. Πάντα σε ηρεμεί, πάντα σε κάνει να καταλάβεις ότι η δουλειά σου είναι σε αυτές τις τέσσερις γραμμές και σου μαθαίνει πολλά παραπάνω από μπάσκετ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τον σεβόμαστε όλοι τόσο πολύ. Το έχει κερδίσει αυτό με πάρα πολύ, ας πούμε, δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Και σεβασμό και προς εμάς και προς τους αθλητές και προς το νησί και προς το άθλημα. Καζακίδης Θοδωρής, άλλο παιδί, τρομερό, μας βοηθάει. Δεν τον έχουμε καθημερινά, αλλά όσο τον έχουμε, είναι ίσως ο καλύτερος σύμβουλος που θα μπορούσαμε να έχουμε στην κερκίδα, με το πάθος του, την τρέλα του, τη μεθοδικότητά του και την κατανόηση του παιχνιδιού. Ναι, αγαπημένες μου. Λοιπόν, πού το αφιερώνεις, Αγιώτα? Το αφιερώνω στην ομάδα μου και στο προπονητή μου και στη διοίκηση και στο αγόρι μου που με υπομένει, ας πούμε, όλο τον καιρό που τρέχω πάνω κάτω για το μπάσκετ. Και ίσως πιο προσωπικά και πιο συναισθηματικά στη Σπυριδούλα που δεν ήταν μαζί μας στο τελικό λόγω του τραυματισμού της. Και στη Μάρα την Καλογεροπούλου που λόγω ενός ταξιδιού δεν ήταν μαζί μας για το Final Four και ξέρω ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.